Ναι, βεβαίως υπάρχει κάποιο πρόβλημα, γι' αυτό κιόλας. Δεν σας κρύβω ότι την προηγούμενη εβδομάδα μόλις διαπιστώθηκε ότι υπήρχε πρόβλημα σε ένα από τα όργανα της παιδικής χαράς. Πήγαμε με την τεχνική υπηρεσία, διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν προβλήματα και γι' αυτό το λόγο δεν πήραμε απλά τα παιχνίδια και τα εξαρτήματα που αποτελούσαν τον εξοπλισμό της παιδικής χαράς, αλλά ξυλώσαμε και τις βάσεις. Δεν είναι τυχαίο το ότι τις ξυλώσαμε τις βάσεις για το λόγο του ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας προβληματισμός υπό την έννοια ότι η παιδική χαρά στο σημείο που ήταν, εάν ξαναγίνει στο ίδιο σημείο, ίσως χρειαστεί μετά από 2-3 χρόνια να ξαναξυλωθεί από εκεί, γιατί βάσει της μελέτης που έχουμε από τα ΒΑ για την ανάπλαση του δημοτικού κήπου, η θέση της παιδικής χαράς δεν είναι σε αυτό το σημείο, είναι στη θέση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή το θερινό σινεμά. Που σημαίνει, εάν επανατοποθετήσουμε τα παιχνίδια στο σημείο που ήταν μέχρι τώρα η παιδική χαρά, ίσως μετά από 2-3 χρόνια να χρειαστεί πάλι να ξυλωθεί για να πάει εκεί που λέει η μελέτη. Εάν δεν το κάνουμε, νομίζω τα παιδιά και οι γονείς που έχουν τα παιδιά και πηγαίνουν στον δημοτικό κήπο δεν έχουν κάποια ευθύνη για να μπορέσουμε για 2-3 χρόνια να τους στερήσουμε αυτή τη δυνατότητα. Σας διαβεβαιώ ότι υπάρχει ένας προβληματισμός, το συζήτησα και με τον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος βεβαίως και είναι και εκείνος της άποψης, μίλησα και με την τεχνική υπηρεσία, γιατί θέλουμε να δούμε πραγματικά τι μπορούμε να κάνουμε και είμαστε της άποψης ότι θα ξαναγίνει η παιδική χαρά στο σημείο που ήταν. Τα παιχνίδια μπορούμε να τα πάρουμε και να τα βάλουμε ξανά στον νέο χώρο που θα πάμε, το μόνο που θα έχουμε σαν απώλεια θα είναι οι βάσεις.